ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη προσπαθεί να μας πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να τον ακούσει. Την καλησπέρα μου, αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι και φυσικά κάντε like στη σημερινή μας την εκπομπή. Προσπαθεί λοιπόν να μας πει ο Elon Musk τι. Είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και κανένας μα κανένας δεν κάθεται να μ' ακούσει. Και αυτό διότι ο πύραυλος Starship, ίσως, όχι ίσως, ο μεγαλύτερος πύραυλος, ο οποίος έχει κατασκευαστεί ποτέ πάνω στη Γη, προκειμένου να αφήσει την ατμόσφαιρά της, καταστράφηκε 4 λεπτά αφότου έγινε η εκτόξευσή του. Και αν αυτό δεν σας πείθει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε από την γήινη ατμόσφαιρα, τότε τι άλλο πιστεύετε ότι είναι? Είναι ένα σχόλιο το οποίο θα σας διαβάσω τώρα σε λιγάκι από έναν συνδρομητή. Καταρχάς, προσέξτε πίσω μου αυτό το κονσερβοκούτι. Δεν μπόρεσε, το θεωρώ τενεκέ, δεν μπόρεσε ποτέ μα ποτέ να με πείσει η NASA ότι με αυτόν εκεί τον τενεκέ μπόρεσε να πάει στη Σελήνη, δηλαδή να βγει στο διάστημα με έναν πύραυλο τεράστιο και με αυτόν εκεί τον τενεκέ να αποκολληθεί από την βασική άκατο με την οποία ήταν σε περιφορά γύρω από τη Σελήνη, να προσελληνιστεί και να ξαναφύγει στο διάστημα και να ξαναγυρίσει στη Γη. Φυσικά δεν με έχει πείσει ποτέ αυτό το πράγμα. Από την άλλη, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζω, ούτε πρόκειται ποτέ μου να υποστηρίξω ότι ζούμε σε ένα κλειστό κύκλωμα και ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω και ότι η Γη είναι επίπεδη. Εγώ αυτά τα θεωρώ όλα αρλούμπες, και αυτό διότι όλα μα όλα τα σώματα, τα ουράνια είναι στρογγυλά, άρα πρέπει να υποθέσουμε ότι λογικά και η Γη θα πρέπει να είναι στρογγυλή. Βέβαια σήμερα δεν θα μιλήσουμε περί επίπεδης γης ή όχι, απλά ήθελα έτσι λιγάκι να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει τώρα τελευταία πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποιος εξυπνάκιας πέταξε αυτήν την ατάκα περί κλειστού κυκλώματος και στη συνέχεια ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι πιστεύω ότι πιθηκίζουν τα λόγια του χωρίς καν να καταλαβαίνουν οι ίδιοι τι είναι αυτό το οποίο λένε. Πάμε όμως τώρα λίγο να σας διαβάσω το σημαντικότερο σχόλιο του μήνα, το οποίο μου το έχει γράψει ο Χρήστος Α, και δείτε λίγο πόσο στοχευμένα μιλάει, θα πάθετε πλάκα. Το 1973 επισκέφτηκα το Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος στο Smithsonian Museum, εντάξει, στο Μουσείο του Smithsonian, Washington DC, και εκεί υπήρχε ένα μοντέλο κάθετος μακέτα από το σεληνοδρόμιο στη Σελήνη. Εκεί δηλαδή που θα ήταν η βάση όταν θα πήγαινε, εδώ λίγο τα χάνει, και γράφει εκεί δηλαδή μεταξύ Σελήνης και Γης. Ήταν βασικά πέντε γυάλινοι θόλοι, και ένας έκτος στην μέση που θα συγκοινωνούσαν μεταξύ τους με επιφανειακά γυάλινα τούνελ. Κάθε θόλος θα είχε διαφορετικό προορισμό, τελίτσες, υπνοδωμάτια. Μείνετε μαζί μου. Μαγειρία, συνεργείο, κέντρο επικοινωνιών κτλ. Θα ήταν έτοιμη η βάση αυτή, πότε πιστεύετε? Εδώ ο άνθρωπος μας μιλάει για το 1973. Ότι πήγε λοιπόν στο μουσείο του Smithsonian το 1973 και είδε αυτά τα εκθέματα. Πότε λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι υπολόγιζαν ότι θα χτιστούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα εκεί? Το 2100, το 2050? Πάμε να δούμε τι λέει. Θα ήταν έτοιμη η βάση αυτή τα επόμενα 10 χρόνια. 10 χρόνια, δηλαδή γύρω στο 1983 με 1984. Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Προφανώς δεν το εγκρίνει η πολεοδομία. Συγγνώμη, εννοώ η αστρική πολεοδομία ίσως. Πάρα πολύ έξυπνο σχόλιο από τον Χρήστο, τον υπερευχαριστώ.
Τέτοια σχόλια θέλω να διαβάζω, σχόλια τα οποία έχουν κριτική, έχουν άποψη και δείχνουν ότι ο γράφων έχει νοημοσύνη. Μου άρεσε πάρα πολύ το σχόλιο του και το πρωί τα χαράματα του είχα γράψει πως θα το ανεβάσω άμεσα στην θετική ντοπαμίνη. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αυτός εδώ ο Τενεκές, το πολύ πολύ να πήγε μέχρι τον Ευρωκόπη στο χωριό μου, να αγόρασε 10 κιλά πατάτες και ίσως, δεν ξέρω αν είχε και καύσιμα να τα καταφέρει να γυρίσει πίσω στη Θεσσαλονίκη, ίσα δηλαδή που πήγε από τη Θεσσαλονίκη στο χωριό μου, στον Ευρωκόπη, πήρε 10 κιλά, 20 κιλά, δεν ξέρω πόσα σακιά πήρε, πατάτες και τα έφερε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό πρέπει να κατάφερε. Λοιπόν, παραπάνω δεν νομίζω να μπόρεσαν να κάνουν. Ο Elon Musk λοιπόν, δηλαδή αφορά το σημερινό βίντεο των Elon Musk, λοιπόν, διαθέτει περιουσία 284 δισεκατομμυρίων. Δεν με ενδιαφέρει πώς τα έκανε, ούτε με ενδιαφέρει η συνωμοσιολογία πίσω από το πώς έγιναν και τι έγιναν και όλα αυτά. Αυτά είναι για άλλα βίντεο, δεν μας νοιάζει. Αυτό το οποίο όμως μας νοιάζει είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας λέει, μάγκες, επένδυσα, υποτίθεται έτσι, 3 δισεκατομμύρια για αυτόν τον πύραυλο, το Starship. 3 δισεκατομμύρια. Το νούμερο είναι τεράστιο. Σκεφτείτε. Δαπάνησε το 1 εκατοστό περίπου, χοντρικά, της περιουσίας του για να κάνει ένα πείραμα. Γνώμη μου, ένα πείραμα. Ένα πείραμα προκειμένου να αποδείξει στον εαυτό του τι παίζει. Με την ίδια εταιρεία, την SpaceX, οι Ιάπωνες υποτίθεται ότι έφυγαν από την Γη. Τα κατάφεραν, αλλά δεν μπόρεσαν να προσελληνιστούν. Με την ίδια εταιρεία. Το έχουμε καλύψει σε προηγούμενα επεισόδια στο κανάλι. Εντάξει, όσοι θέλουν μπορούν να πάνε να το παρακολουθήσουν, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ότι υποτίθεται οι Ιάπωνες με τεχνολογία της SpaceX του Elon Musk κατάφεραν με δικό του πύραυλο να φύγουν από τη Γη, αλλά ο Elon Musk δεν τα κατάφερε. Επιμένω σε αυτά τα θέματα, γιατί όπως θυμάστε και το Artemis έκανε 2 αποτυχημένες εκτοξεύσεις λίγο πριν προσπαθήσει ο Elon Musk να στείλει το δικό του Starship στο διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν δεν σας φαίνονται εσάς έστω και λιγάκι περίεργα και παράξενα? Λιγάκι έτσι δεν σας κρούν μέσα σας τον κόδωνα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με όλες αυτές τις ιστορίες? Τι θέλουν να μας πούν, γιατί θέλουν να μας πείσουν σώνει και καλά ότι έγινε έτσι και δεν έγινε αλλιώς? Γιατί οι Ρώσοι δεν τους διέψευσαν, μου λένε άλλοι. Γιατί και οι Ρώσοι ήταν στο κόλπο μαζί με τους Αμερικάνους. Ταυτόχρονα στην παγκόσμια σκακέρα το έπαιζαν εχθροί και ταυτόχρονα στην παγκόσμια σκακέρα έκαναν τη μία κατάκτηση μετά την άλλη, ώσπου τελικά έγινε ό,τι έγινε με την ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ. Αν θυμόσαστε, μετά λοιπόν από το 1985, 20 και 30 χρόνια, 16 χρόνια ακριβώς, μετά από τους Αμερικάνους, αφού υποτίθεται οι Αμερικάνοι πάτησαν στη Σελήνη, πήγαν υποτίθεται το 69. Εντάξει, το 85 και το 90, θυμάστε, ξεκίνησε η διάλυση της ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ, σιγά σιγά, σταδιακά. Άρα μιλάμε για σχεδόν 20-21 χρόνια μετά. Από εκεί και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα έχουν διδάξει. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι οι Ρώσοι έπρεπε να βγούνε και να το διαψεύσουν αυτό. Μα υποτίθεται ότι και οι δύο ήταν πρωταρχικοί παράγοντες σε αυτό που είχαν ονομάσει Space Race. Ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα. Και η Σελήνη έμοιαζε να είναι το goal. Εντάξει, δηλαδή τι? Το τελικό αποτέλεσμα που αναζητούσαν. Ότι ξέρεις κάτι, εμείς πήγαμε. Και τελικά, από ό,τι διαβάζω, θα κάνουμε και γι' αυτό βίντεο. Θα κάνουμε και γι' αυτό βίντεο. Νεβάδα, Αριζόνα, δεν ξέρουμε ακριβώς πού έχουν γίνει τα γυρίσματα. Εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι και κάποια στιγμή στο μέλλον θα ανεβάσουμε και ένα πλήρες βίντεο για ποιο λόγο δεν πάτησαν οι Αμερικάνοι στη Σελήνη και ποια είναι η, σε εισαγωγικά, συνωμοσιολογία πίσω από αυτές τις υποτίθεται
ακραίες δηλώσεις μερικών ότι οι Αμερικάνοι δεν πήγαν στη Σελήνη. Για μένα δεν είναι καθόλου ακραίες, διότι δύσκολα πείθομαι. Αυτά είχα, παιδιά, να σας μεταφέρω. Κάντε like αν σας άρεσε η σημερινή παρουσίαση, η Παύλα εκπομπή. Όπως σας είπα και πριν, εγγραφή στο κανάλι και φυσικά κοινοποιήστε την σε όποιον πιστεύετε ότι θα έχει διάθεση και όρεξη να την παρακολουθήσει, αλλά και να μας γράψει την δική του άποψη κάτω στα σχόλια, όπως μας την έγραψε χθες το βράδυ ο Χρήστος. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.